το νοσοκομείο είναι ένα χώρος πόνο. Εμπολής. Είχε δίκιο. Πάντως, εγώ θα ήθελα, επειδή μου αρέσει να βλέπω και πράγματα μισογεμάτα τα ποτήρια, θα μπορούσε να είναι και ένας χώρος απαλλαγής από το πόνο. Εύχομαι να είναι έτσι. Είμαστε σε ένα μάλλον περίεργο χώρο για να περάσουμε την εκπομπή, αλλά μας το παραχώρησε ο διοικητής του δωμάτιου και από το ΣΑΙ του νοσοκομείου. Έστω για μία ώρα, όσο θα διαρκέσει περίπου αυτή η εκπομπή. Κύριε Χιωτήδη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Είμαστε ελπίζω να σας δώσω τις πληροφορίες που θέλετε. Είμαι σε έναν χώρο πόνου. Οντός, και εσείς έτσι αλλά θέλετε. Είμαστε και σε έναν χώρο χαράς ταυτόχρονα, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται άρρωστοι εδώ και φεύγουν συνέχεια υγιείς και είναι σε θέση πια σε αυτήν την κατάσταση να συνεχίσουν τη ζωή τους και να ενσωματωθούν στην κοινωνία έχοντας πλήρη δραστηριότητα. Πόσα χρόνια έχετε τώρα που αναλάβετε την κοινή διοίκηση? Είναι κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο. 1,5 από τον Αύγουστο του 2016. Μιλούσα πριν μπείτε με νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό και μου έλεγαν είμαστε καλά, είμαστε χαρούμενοι. Εγώ πήγα να τους ψαρέψω, μπας και βγάλω καμία είδηση και σας τριμπόξω. Δεν μου δώσαν την πάσα που χρειάστηκα. Η αλήθεια είναι ότι κι εμείς τα καλά πρέπει να τα λέμε και να τυπογραμμίζουμε. Ήρθε κόσμος. Ήρθαν γιατροί, ήρθαν νοσηλευτές. Θυμηθείτε λίγο πριν από 1,5 χρόνο με τι ποσοστό ελλείψεων παραλάβατε το μαμάτσιο, έτσι να πάρουμε ένα-ένα. Κοιτάξτε, δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή να σας δώσω προκειμένου στη συνέχεια να προσδιορίσουμε τα ποσοστά, αλλά είναι η αλήθεια ότι έχουν έρθει μέχρι αυτή τη στιγμή 12-13, στο μεταξυγχρονικό διάστημα, μόνιμοι γιατροί. Μόνιμοι. Μόνιμοι γιατροί. Έχει αυξηθεί, όχι πάρα πολύ σημαντικά είναι η αλήθεια, το νοσηλευτικό προσωπικό και το παραϊατρικό προσωπικό. Έχει αυξηθεί σημαντικότατα το διοικητικό προσωπικό. Συνεχίσαν να παραμένουν στο σύστημα οι άνθρωποι που ήταν χρηματοδοτούμενοι από τα προγράμματα ΟΕΔ, που είναι γύρω στα 20 άτομα. Τα οποία τι είναι και εξυπηρετούν? Είναι διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι βοηθοί, νοσηλευτές, είναι διοικητικοί, είναι επιγραμματική υποστήριξη, είναι από όλα. Και επίσης έχουν αυξηθεί οι επικουρικοί γιατροί. Ένα παράδειγμα να σας πω, τον Αύγουστο του 2016 η παθολογική κλινική είχε 2 μόνιμους γιατρούς και 2 ειδικευόμενους. Έβγαινε. Αυτή τη στιγμή δεν έβγαινε, γι' αυτό είχαμε ανάγκη από δάνειες δυνάμεις, από τα όμερα νοσοκομεία, από ιδιώτες, από γιατρούς του παιδί, από τον κύριο Γιανακίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος προσέφερε με αρκετές εφημερίες εδώ, αφιλοκερδός, πρέπει να το σημειώσω αυτό και τον ευχαριστούμε. Πολλοί ιδιώτες γιατροί το έκαναν. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα ως προς αυτό. Κορυφό, και αυτή τη στιγμή. Αν αλλά το έκαναν και άλλοι ιδιώτες γιατροί. Είναι στη δική μου. Εντάξει, μπορεί να συνέβη. Τους ευχαριστούμε επίσης, διότι τα νοσοκομεία έχουν μία συνέχεια. Δεν συνέβη στη δική μου θητεία αυτό. Από τους ιδιώτες, ο κύριος Γιανακίδης υποστηρίζει μόνο. Αυτό και με το χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν εξαιρετικά κρίσιμο. Ήταν λοιπόν τότε 2 μόνιμοι και 2 ειδικευόμενοι. Αυτή τη στιγμή είναι 4. Ευτυχώς για την κυρία, μία κυρία έχει μείνει έγκυος και έχει φύγει, έχει πάρει άδεια. Μας δημιουργεί κάποια προβλήματα στο νοσοκομείο. Θα έχουμε δηλαδή κάποια ακάλυπτα. Κάποιες ανάγκες σε εφημερική κάλυψη ακάλυψης, να ολοκληρώσω λιγάκι. 3-4 είναι αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι. Ναι. Η μία βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, είναι 3, διότι μία κυρία έχει πάρει άδεια εγκυμοσύνης. Ναι. Και είναι 10 ειδικευόμενοι. Αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά. Δηλαδή 2 και 2, 4 με 10. Στο πιο κρίσιμο τμήμα των νοσοκομείων, αυτό το παθολογικό. Για όλα τα νοσοκομεία. Ιδανικά με πόσους θα λειτουργούσατε? Ιδανικά. Θα είμαστε εξαιρετικά καλά με 6 παθολόγους. Τους ειδικευόμενους δεν μπορούμε να τους αυξήσουμε, διότι σύμφωνα με τον οργανισμό 10 ειδικευόμενοι προβλέπονται, 10 έχουμε. Άρα, αν κάνετε τους 4, τους 3 τώρα 6. Μάλιστα. Τους κάνουμε 6. Υπόψη όμως ότι τώρα που μιλάμε, ναι, εκτός από τα νούμερα τα οποία σας προανέφερα, ιδιαίτερα για το μόνιμο προσωπικό, περιμένουμε να ορκιστούν 2 μόνιμοι γιατροί για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει ήδη δημοσιευθεί το ΦΕΚ σχετικά με τον διορισμό τους. Αυτοί θα έρθουν σε ένα το πολύ μήνα από σήμερα. Και είναι σε εξέλιξη μία προκήρυξη
Έχει τελειώσει δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου οι γιατροί να βάλουν υποψηφιότητα και είμαστε στη φάση της αξιολόγησης. Mm-hmm. Για 4 γιατρούς μονίμους στα τμήματα επικόντων περιστατικών, στα ΤΕΠ, και έναν παθολόγο ακόμη από μια προκήρυξη η οποία είχε γίνει καταστή άγωνη το 2017. Άρα δηλαδή, σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο από σήμερα, θα έχουμε συν 6 μονίμους γιατρούς. Αυτό που μιλάτε τώρα αφορά αποκλειστικά το μαμάτσιο ή αποκλειστικά, στα φέρετε, αποκλειστικά το μαμάτσιο. Τα αντίστοιχα έχουν συμβεί και στο ποδοσάκι. Θα πάμε στο ποδοσάκι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που μιλάτε τώρα είναι τους περιμένες αφορά... γιατρούς που ήδη έχουμε αφορούν στο μαμάτσιο. Ακριβώς. Υπάρχει σήμερα στο μαμάτσιο κάποια κλινική η οποία υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου, γιατί τη ζήσαμε και αυτές τις στιγμές? Κοιτάξτε, δεν λειτουργεί η ουρολογική κλινική. Ουρολογική. Ναι. Δεν λειτουργεί. Υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος είναι από το παιδί, ο κύριος Στέγος, ο οποίος υποστηρίζει. Ο κύριος Αγγελόπουλος έχει μετακινηθεί στην Αθήνα, mm-hmm. που ήταν ουρολόγος. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, διότι αυτή η ειδικότητα χρειάζεται. Και έπειτα αυτές οι κλινικές είναι και υποστελεχωμένες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, οι ουρολογικές κλινικές. Τι κινήσεις κάνετε για να καλύψετε αυτό το κενό? Κοιτάξτε, για μένα η ιδανική λύση θα ήταν να υπάρχει μία ουρολογική κλινική σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, πολύ καλά στελεχωμένη. Ναι. Αλλά να υπάρχει παρουσία ουρολόγου γιατρού καθημερινά στα διάφορα νοσοκομεία, εν είδη γιατρού συμβούλου ουρολόγου, και επειδή οι αποστάσεις είναι μικρές για τα τυχόν πολύ έκτακτα περιστατικά, θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποιοι γιατροί ουρολόγοι, αν η κλινική ήταν καλά στελεχωμένη σε ετοιμότητα, ώστε όταν χρειάζεται να μετακινούνται. Εσείς αυτό θα μας... όμως τώρα που δεν έχουμε ουρολόγο στο μαμάτσιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να προκηρύξουμε πρόσθετες θέσεις. Εάν μας δοθεί αυτή η δυνατότητα, προφανώς αυτή η ειδικότητα θα πρέπει να μπει μεταξύ των προτεραιοτήτων. Mm-hmm. Υπάρχουν τώρα και κάποιες κλινικές που εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν μόνο στην πόλη της Κοζάνης, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες από τη Δυτική Μακεδονία, όπως είναι για παράδειγμα η οφθαλμολογική κλινική. Έχει αυτή τη στιγμή 4 γιατρούς, δεν αρκούν όμως. Η χρόνια αναμονής για εγχειρήσεις καταράκτη κτλ. Είναι αρκετά μεγάλη, όπως επίσης και οι ωραίες αντατικά εξωτερικά ιατρία. Εάν ήταν να εξυπηρετήσει αυτή η κλινική μόνο τον νομό Κοζάνης, θα ήταν εντάξει. Mm-hmm. Αλλά επειδή προσέρχονται περιστατικά και από άλλους νομούς. Πουθενά δεν υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά είναι μεμονωμένα άτομα εδώ και εκεί. Έτσι, για παράδειγμα, στη Φλόρινα υπάρχει ένας οφθαλμίατρος, ο οποίος τώρα θα αρχίσει να κάνει χειρίς καταράκτη. Επομένως, όσοι από τη Φλόρινα θέλουν να κάνουν τέτοιες χειρίσεις, εργόντουσαν στην Κοζάνη. Μάλιστα. Κάνανε βέβαια χειρίς καταράκτη το 2017, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που ο γιατρός εκεί, ο οφθαλμίατρος, συνταξιοδοτήθηκε εκεί. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει ένα κενό. Μάλιστα. Η Φλόρινα, η πτωμία δεν έχει κανέναν που να μπορεί να εξυπηρετήσει οφθαλμίατρο. Μάλιστα. Κάπου λοιπόν υπάρχει πρόβλημα στο μάτσο. Κοιτάξτε, είπαμε, ουρολόγος, η γυναικολογική κλινική λειτουργεί καλά, έχουν αυξηθεί δραστικά οι γεννήσεις, οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι, το εισπράττουμε αυτό. Η παιδιατρική κλινική που είχε πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή στελεχωμένη. Για την παθολογική κλινική σας είπα το θέμα. Η χειρουργική κλινική χρειάζεται 1-2 ειδικευόμενους ακόμη. Ειδικευόμενους, όχι μόνιμους γιατρούς. Η νεφρολογική κλινική έχει έναν γιατρό για χρόνια ολόκληρα, αυτή τη στιγμή έχει 2. Επομένως, από εκεί δεν εισπράττουμε κανένα παράπονο. Το πρόβλημα που υπάρχει στην νεφρολογική κλινική είναι ότι τα μηχανήματά της είναι απαρχαιωμένα, χρειάζονται αντικατάσταση. Ήδη έχει εγκριθεί ένα αίτημα για 3 μηχανήματα καινούργια από τη μεριά της περιφέρειας. Πρόσφατα έγινε αυτό, όπως επίσης και ένας λαπαροσκοπικός πύργος συνολικού προπολογισμού 136.000 ευρώ, όπως επίσης και κάποιες άλλες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο γύρω σε 100.000 ευρώ. Να μην μπούμε τώρα στον εξοπλισμό και στις υποδομές, να συνεχίσουμε με τα τμήματα. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένας ακόμη δερματολόγος. Δερματολόγος. Έχετε έναν? Έναν έχουμε και εκεί η χρόνια αναμονής είναι μεγάλη. Αλλά θα έλεγα ότι χρειάζεται και για λόγους διάδοχης κατάστασης. Ο κύριος Σολομονής αυτή τη στιγμή, που είναι αποδειγμένος εξαιρετικός γιατρός, θα φύγει κάποια στιγμή. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί. Θα πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά καλά είναι να υπάρχουν 2 για να μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των περιστατικών γρήγορα. Μάλιστα. Ο δεύτερος λόγος που χρειάζεται δερματολόγους είναι ότι επειδή εδώ υπάρχει ένα δερματολογικό ιατρείο με τεράστια εμπειρία και πολύ μεγάλο αρχείο, θα βοηθιόταν ιδιαίτερα ο καινούριος γιατρός να αποκτήσει και πρόσθετες γνώσεις
και τη δυνατότητα να εντοπίσει κάποια περιστατικά. Έχει προκληθεί χθες, δεν έχει προκληθεί. Είναι στους προγραμματισμούς όλα αυτά. Είχαμε έλλειψη γαστρεντερολόγου, έχει αναλάβει ένας καινούργιος γαστρεντερολόγος, επομένως είμαστε OK. Επίσης χρειαζόμαστε έναν νευρολόγο. Έχουμε δύο αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε τρεις. Τώρα φοβάμαι. Α, ξέχασα το σημαντικότερο από όλα, ίσως πρόβλημα, αυτό της καρδιολογικής κλινικής, που αυτή τη στιγμή, και ζητώ συγγνώμη τον κύριο Διευθυντή, διότι κάθε φορά παρά το γεγονός ότι έχω πρόθεση, κάποια έξωθεν δύναμη παρεμβαίνει, και ενώ θέλω να το αναφέρω αυτό, μερικές φορές το αναφέρω ή τελευταίο δεν είναι. Είναι αποτελεί πρώτη στην προτεραιότητα. Είχε. Πρώτη στην προτεραιότητα να προσλάβουμε ένα τουλάχιστον μόνιμο καρδιολόγο γιατρό. Γιατί πώς έχετε. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Πόσο. Αλλά οι δύο από αυτούς, αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις. Ναι. Και ένας που είναι ο κύριος Στόκος, ο οποίος είναι καρδιολόγος και βοηθάει από τα ΤΕΠ, έχουμε πέντε. Είμαστε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Οι δύο όμως εξ αυτών προσλαμβάνονται στη ΜΕΘ, οι επικουρικοί γιατροί. Οπότε σε σύντομο σχετικό χρονικό διάστημα θα προκύψει πρόβλημα εκεί. Βέβαια με τη στελέχωση των ΤΕΠ υπάρχει δυνατότητα να μετακινήσουμε τον κύριο Στόκο προς την καρδιολογική κλινική και να παραμείνουν τέσσερις οι γιατροί. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται όμως ένας μόνιμος γιατρός. Δεν το συζητάμε, είναι στις απόλυτες προτεραιότητες μας. Καλύψαμε τις κλινικές. Όχι ακριβώς. Είπαμε. Α, χρειάζεται και κάποιες άλλες ειδικότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Εάν θέλει να πει κανείς ότι αναβαθμίζω πια ποιοτικά και την ποιότητα, την παροχή υπηρεσιών από τη μεριά του νοσοκομείου. Όπως για παράδειγμα, χρειάζεται ένας αιματολόγος. Ένας κλινικός αιματολόγος. Χρειάζεται πρόσθετη στελέχωση το ιατρικό εργαστήριό μας, εκεί που είναι οι βιοπαθολόγοι και το τμήμα αιμολυψιών. Εντάξει, τώρα δεν είναι ότι έχουμε καλυφθεί 100%, προφανώς έχει καλυφθεί πολλής δρόμος ό,τι αφορά το μόνιμο προσωπικό, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη σε τέτοια κατάσταση. Άλλωστε, εκεί που νομίζω ότι είσαι εντάξει, μία εγκυμοσύνη, μία αρρώστια, κάτι, η εγκυμοσύνη είναι ευχάριστο πράγμα, η αρρώστια είναι δυσάρεστο, προκύπτουν ελλείψεις. Και αναγκάζεσαι συνέχεια να βρεις τρόπους για να τις καλύψεις. Από την άποψη του νοσηλευτικού προσωπικού, που επίσης εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι τραβάνε κουπί αυτή. Εκεί είναι, μιλάμε για μια πολύ αξιόμαχη ειδικότητα, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Εκεί, παρά το γεγονός ότι είχαμε αυξήσει προσωπικό, δεν ήταν το μεγέθος του μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Ενδέχεται αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή τόσο περισμός σε σχέση με τις προσλήψεις. Mm-hmm. Τα 4-1, 3-1, ξέρετε και τα λοιπά. Υπάρχει πληροφορία από τη μεριά του Υπουργείου ότι θα μπούμε στη διαδικασία προσλήψεων μόνιμου προσωπικού προς τα τέλη του 2018. Oh. Εάν συμβεί αυτό, γιατί πράγματι έχουμε λήψει αυτή τη στιγμή και εν μέρη στο παραγιωτικό προσωπικό, γιατί όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι στο διοικητικό, σε ό,τι αφορά το διοικητικό προσωπικό, σχεδόν έχουμε καλυφθεί στο 100%. Θα είμαστε εντάξει και εκεί. Εδώ επιπρόσθετα συνέβη και το εξής, επειδή για χρόνια ολόκληρα δεν γινόντουσαν προσλήψεις και δεν αναπληρώνονταν οι συνταξιοδοτήσεις, σταδιακά έχουμε οδηγηθεί στο να έχουμε ένα γερασμένο προσωπικό. Και με δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν απογευματινές και βραδινές βάρδιες και σε πολύ αξιόμαχα τμήματα, όπως για παράδειγμα παθολογική κλινική, παιδιατρική κλινική, ψυχιατρική κλινική, ΤΕΠ κλπ. Υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος αυτοί οι άνθρωποι να απαλλαγούν, να πάνε σε καθήκοντα πρωινά, να απαλλαγούν από τις βάρδιες, έτσι ώστε το νέο προσωπικό το οποίο θα έρθει να καλύψει τα κενά τα οποία θα προκύψουν στις βάρδιες. Αυτό είναι μία στόχευση. Δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να πραγματοποιηθεί. Κάνω έκκληση στο νοσηλευτικό προσωπικό, που χαίρομαι από τη δική μου μεριά, της δικής μου της μεριάς κάθε εκτίμησης, να κάνουν υπομονή. Πιστεύω ότι και σε αυτόν τον τομέα και σε αυτόν τον κλάδο τα πράγματα θα βελτιωθούν. Προς το τέλος του 2018 θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερο φως. Ωραία. Οι νοσηλευτές θα σφίξουν τα δόντια για κάποιους μήνες ακόμη, λοιπόν, που τα έχουν σφίξει πολλοί άνθρωποι. Επειδή μιλήσατε για γερασμένο προσωπικό, κατά του ίμιση μιλάμε γερασμένο, για ένα ξέρετε, γερασμένο όχι με την έννοια ότι ένας άνθρωπος 50 χρονών είναι γέρος, δεν είναι καθόλου γέρος, αλλά είναι κουρασμένοι τώρα όταν κάνεις 25 χρόνια βάρδια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ίδιο θα έλεγα και για το ίμιση του κτηρίου.
Βρισκόμαστε στο Μαμάτσιο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε στην Νέα Πτέρυγα, να το έχω καταλάβει. Αυτή είναι στην Νέα Πτέρυγα. Αλλά εδώ μιλάμε και ξενοδοχειακά πλέον, γιατί και αυτό εντάσσεται στη διαδικασία τη ορθή παροχή υγεία. Εννοείται, αυτό εννοείται. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ακόμη λειτουργούν τα οχτάκλινα του Μαμάτσιου. Οχτάκλινα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξάκλινα. Είναι πολλά. Ναι. Ναι. Μερικές φορές τα κρεβάτια της παθολογικής κλινικής, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο, δεν επαρκούν και αναγκαζόμαστε και κατεβάζουμε ασθενείς στον χειρουργικό τομέα. Είναι γεγονός ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, αν θέλετε να σας κάνω μία, να σας δώσω το αποτύπωμά τους, η παλιά πτέρυγα είναι από το 1958. Εκεί που είναι τα κτίρια της διοίκησης, ο παθολογικός χειρουργικός τομέας και η καρδιολογική κλινική, τα μαγειρία, οι αποθήκες κάτω, τα πλυντήρια κτλ. Είναι από το 1958. Τα εξωτερικά ιατρία είναι από το 1986. Μπαίνοντας δηλαδή στα δεξιά σας που βλέπετε το κτίριο. Η ψυχιατρική κλινική είναι από το 1993. Το οντιατρίο είναι 180 τετραγωνικά, είναι μια προκάθη κατασκευή, είναι σχετικά καινούριο. Η νέα πτέρυγα, εδώ που είμαστε τώρα, είναι από το 2005, είναι σε καλή κατάσταση και το κτίριο μαγνητικού τομογράφου είναι από το 2015, είναι σε άριστη κατάσταση. Είναι από την κάτω πλευρά του οικοπαίδου του Μαμάτσιου Νοσοκομείου. Εδώ έχουμε μπει σε μια διαδικασία, η περιφέρεια έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης της παλιάς πτέρυγας του Μαμάτσιου, ναι, προκειμένου εκεί να στεγαστεί ο παθολογικός τομέας και ο χειρουργικός τομέας. Mm-hmm. Είναι ένα έργο αυτή τη στιγμή που τα πρώτα του στάδια, μάλλον οι απαιτούμενες επεξεργασίες των πρώτων σταδίων έχουν ολοκληρωθεί. Συγγνώμη, μιλάμε ότι θα χτιστεί κάτι καινούργιο ως προέκταση. Ως προέκταση. Ναι. Σήμερα σε ποια φάση βρισκόμαστε δηλαδή? Σε αυτή τη φάση. Σήμερα είμαστε, έχει υποβληθεί έτοιμα ή αν δεν έχει υποβληθεί ακόμη, μην κάνω και κάποιο λάθος, θα υποβληθεί αυτές τις μέρες προς το Υπουργείο για έγκριση σκοπιμότητας. Από τη στιγμή που θα πάρουμε την σκοπιμότητα, θα πρέπει να συνταχθεί η μελέτη με διεθνή διαγωνισμό. Εντάξει, είμαστε στο Α, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχει σταθερή πολιτική βούληση και διάθεση, θα προχωρήσουν τα πράγματα και από την περιφέρεια, που εμάς δεν το συζητάμε, και από την Τρίτη Ήπειρο, αλλά και από τη μεριά του Υπουργείου. Εντάξει, τώρα θα μιλάμε στην καλύτερη των περιπτώσεων για μια πενταετία. Μέχρι τότε τι κάνει, τα εξάκλινα? Μέχρι τότε είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προσέξτε όμως, αν γίνει αυτό, θα λύσει το πρόβλημα του νοσοκομείου της Κοζάνης για τις επόμενες δεκαετίες. Θα γίνει. Πείτε μου κάτι, εσείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε δεν κάτι διαφορετικό. Τότε ανακατεμένος με τα ζητήματα της υγείας. Όταν είχε σκάσει εκείνο το ζήτημα και το φοβερό το δίλημα, κάνουμε καινούργιο νοσοκομείο ή κάνουμε την επέκταση αυτή που έγινε τώρα και τα ΤΕΠ. Εσείς, σαν φυσικό πρόσωπο, τι άποψη είχατε? Κοιτάξτε, η άποψη μου και τότε και τώρα είναι η εξής, ότι πέντε νοσοκομεία για τη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα με έναν πληθυσμό που φθήνει, είναι πολλά. Δηλαδή, τι προτείνετε? Θα έπρεπε να υπάρχουν ένα ή δύο νοσοκομεία και τα υπόλοιπα να είναι κέντρα υγείας αστικού τύπου. Ναι, για το Μαμάτσιο τώρα τι θέση είχατε? Αυτή. Για το Μαμάτσιο τώρα μιλάμε για μία 20ετία, 25ετία πριν. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο να πάμε προς την επέκταση. Διότι υπάρχει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο του Ποδοσάκιο που με την επέκτασή του καλύπτει απολύτως τις ανάγκες εκτηριακές υποδομές όλες τις εορδές των χωριών του Νου Κοζάνης, της περιοχής της Κοζάνης, που είναι πιο κοντά στην εορδέα, αλλά και μέρος της Φλόρινας, από το Αμίντιο και προς την Πυλωμαϊδα. Επομένως, εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το Μαμάτσιο νοσοκομείο, όπως είπα, θα λύσει οριστικά το πρόβλημά του με αυτή την επέκταση. 5-6.000 τετραγωνικά μέτρα για τη στέγαση μόνο του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα. Ενδεχομένως να εξαιρεθεί η καρδιολογική κλινική, διότι είναι αυτή τη στιγμή σε ανακαινισμένες καταστάσεις. Καινούργιες δεν είναι, αλλά είναι κλεισμένες καταστάσεις και νομίζω ότι είναι σε πολύ αξιοπρεπή κατάσταση. Και άρα, αν ήταν να γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, θα έπρεπε να γίνει τότε. Δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Η επέκταση είναι μονόδρομος. Άρα, εσείς δεν συζητάτε τώρα. Και ούτε μπορούμε να μπούμε στη λογική αυτή τη στιγμή να καταργήσουμε νοσοκομεία Γρεβενά, Φλόρινα και Καστοριά, διότι καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε
μικρούς εφηλίους πολέμους. Αυτό υπάρχει μία... να μην σπάσουμε αυγά. Όχι, θα μπορούσαμε με έναν άλλο τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού ουσιαστικά των δυνάμεων. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε κάποιες εξειδικευμένες κλινικές μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία της Αττικής Μακεδονίας. Για παράδειγμα, οφθαλμολογική κλινική, κλινική Ορειλά, ουρολογική κλινική και άλλες. Πλήρως εξοπλισμένες. Αυτό θα μείωνε και τις διακομιδές προς τα όμορα μεγάλα νοσοκομεία ή τα νοσοκομεία του μεγάλου αστικού κέντρου και τα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Θα αύξηνε την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι άνθρωποι θα πηγαίνουν εκεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι. Θα μπορούσε να αυξηθεί και η ποικιλία των ιατρικών πράξεων, διότι αντιλαμβάνεστε μια ορολογική κλινική με 8 άτομα τι έργο μπορεί να παρέχει μια κλινική Ορειλά. Τα λέτε αυτά. Χωρίς αυτό να σημαίνει, τα έχουμε πει. Τα λέτε στον κύριο Πολάκη. Τι λέτε. Τα έχουμε διατυπώσει και ως πρόταση, η οποία έχει οδηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Την έχουμε υποβάλει αυτή την πρόταση προς την Τρίτη ΥΠΕ. Υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός αυτή τη στιγμή και σε σχέση με το χωροταξικό, τις λεπτομέρειες του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε. Δεν έχουμε μπει δηλαδή σε μια διαδικασία διαλόγου, έτσι ώστε να μας ζητηθεί να εκφράσουμε την άποψή μας. Άρα, σχέδια επί χάρτου κάνουμε προς το παρόν. Κοιτάξτε, πάντα τα σχέδια επί χάρτου είναι στην αρχή. Πώς, ποια είναι αυτή η αρχή, δεν ξέρω, κύριε Κυπηδί. Το ευτύχημα είναι αυτά τα σχέδια. Ορίστε από το αρχή, θα σας πω και το τέλος. Αυτά τα σχέδια επί χάρτου να αφήνουν εν τέλει το αποτύπωμά τους, δηλαδή να αποκτάνε αυτό που λέμε ηλική υπόσταση. Κάναμε έτσι ένα αποτύπωμα του Μαματσίου. Το ποδοσάκιο, αν δεν θα πρέπει να το πάμε τόσο αναλυτικά, είναι σε αντίστοιχη κατάσταση. Είναι σε αντίστοιχη. Τι σας πονάει στο ποδοσάκιο, να το πάμε ανάποδα. Ποια κλινική σας πονάει ως έλλειψη? Κοιτάξτε, με πονάει σε πάρα πολύ η παθολογική κλινική. Αυτή τη στιγμή, ενώ έχει 2 γιατρούς, έχει 4. Του ποδοσακίου. Αναμένεται και η πρόσκληση ενός πέμπτου. Οπωσδήποτε εκεί θα πρέπει να λειτουργήσει το διαβητολογικό ιατρείο. Δηλαδή, έχοντας 5 παθολόγους, Κοζάνη και Τολεμαϊδα, μπορούν να λειτουργήσουν τα 2 διαβητολογικά ιατρεία και Κοζάνη και Τολεμαϊδα. Νομίζω ότι το πρόβλημα εκεί σιγά σιγά έχει ξεπεραστεί. Πρόβλημα στο Ποδοσάκιο τεράστιο εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, όχι βέβαια σε τόσο μεγάλο μέγεθος όπως το παρελθόν, ήταν αρχικά τεράστιο, τώρα τα προβλήματα, το πρόβλημα έχει αμυλθεί, αλλά εξωτεί να παραμένει είναι η λειτουργία των ΤΕΠ, διότι συριζόμαστε κατά πολιτιστικότητα σε γενικούς γιατρούς που έρχονται από τα κέντρα υγείας. Είναι μια προκήρυξη αυτή τη στιγμή στον αέρα για 3 γιατρούς ΤΕΠ, όταν θα έρθουν σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, πιστεύω από τώρα θα αμυλθεί σημαντικά αυτό το πρόβλημα. Θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά όχι στον βαθμό που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Πρόβλημα αυτή τη στιγμή μικρό σχετικά υπάρχει με την παιδιατρική κλινική που λόγω εγκυμοσύνης είχε 4 παιδιά τους, έχει 3 ναι. Αυτή τη στιγμή. Α, έχει 3. Ναι. Στη γενεκολογική λειτουργία υπήρχαν κάποιες δυσλειτουργίες διοικητικού, θα έλεγα, χαρακτήρα περισσότερο εκεί. Μειώθηκε σημαντικά ο δεσμός των γεννήσεων, αλλά νομίζω ότι τώρα τα πράγματα θα βελτιωθούν εντός του 2018 σημαντικά. Τι άλλο να σας πω, από τις υποδομές δεν έχει κανένα πρόβλημα πια. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό εξοπλισμό, επειδή αυτός ανανεώνεται συχνά λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, πάντα τα νοσοκομεία έχουν πρόσθετες ανάγκες και της τεχνολογίας αλλά και της επιστήμης είναι απόλυτα. Δεν το συζητάμε. Το ποδοσάκιο αυτή τη στιγμή, εάν καταφέρει την πρόσωψη να φτιάξει σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς χρωματισμούς και τα εσωτερικά του και με δεδομένο ότι η καινούργια πτέρυγα είναι έτοιμη, θα λυθεί το πρόβλημα. Σήμερα έχουμε ένα θέμα με το τμήμα χημειοθεραπείων. Υπάρχει μόνο μία γιατρός. Χρειάζονται τουλάχιστον 2. Υπάρχει μία προκήρυξη σε εξέλιξη. Μακάρι δηλαδή να έχουμε προσφορά την μεριά των γιατρών. Θέλω να είμαι αισιόδοξο δηλαδή ότι θα έχουμε 2 ογκολόγους παθολόγους σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο από σήμερα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά, δεν μπορώ να τα θυμηθώ αυτή τη στιγμή όλα. Εάν ήξερα και τον προτέρων τι θα με ρωτήσετε. Μέχρι, υπάρχει πρόβλημα στη ΜΕΘ, έτσι, σας έπιασε εξαπίνηση. Στο τεχνικό νεφρό έχουμε πρόβλημα. Στο τεχνικό νεφρό όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι καλά στελεχωμένο αυτή τη στιγμή, με μόνιμους γιατρούς. Στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή, λόγω των αποχωρήσεων, των μεταθέσεων 2 γιατρών, θα μείνουμε με 2 γιατρούς. Μπορούμε να καλύψουμε όμως την ανάγκη με γιατρούς από την Κοζάνη, διότι ήδη η Κοζάνη έχει προσλάβει 2 γιατρούς ΜΕΘ. Να τους μετακινήσουμε προς Ερνά, εκεί που βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε για ένα δίμηνο τρίμηνο να λειτουργεί με 4 γιατρούς
Και όταν στο σύνολο θα γίνουν 8 γιατροί, ειδικοί για τη ΜΕΘ, θα μπορούσαν αυτοί να αποτελέσουν μία ομάδα, ένα team δηλαδή, με έναν επικεφαλής και να λειτουργήσουν τις δύο ΜΕΘ και Κοζάνη και την ΜΕΘ. Τέσσερα κρεβάτια εκεί, τρία κρεβάτια ενδεχομένως εδώ, θα δούμε πώς. Είναι και θέματα ιατρικής φύσης και θέματα λειτουργίας αυτής καθεαυτής σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και είναι και θέματα και ιατρικά, τα οποία τέλος πάντων δεν θέλω αυτή τη στιγμή να προεξοπλίσω. Κατανοώ. Πώς θα γίνουν οι εφημερίες. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι εδώ μιλάμε για διασυνδεόμενα νοσοκομεία, δηλαδή μία διοίκηση, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε, να είναι. Γιατί πότε μπορεί να αλλάξει. Η δική μου η πληροφόρηση είναι ότι θα διαχωριστούν τα νοσοκομεία. Συμφωνείτε. Εξυπηρετούσε. Κοιτάξτε, αν είναι να γίνει αυτό που είπα, που νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο, δηλαδή ένα χωροταξικό τέτοιο που να μας επιτρέπει να έχουμε εξειδικευμένες κλινικές σε ένα μόνο νοσοκομείο από τα 5 και τις βασικές κλινικές σε όλα τα υπόλοιπα, δεν θα με πειραζεί ιδιαίτερα ο διαχωρισμός. Είτε γίνει δηλαδή, είτε δεν γίνει. Να τότε είναι που δεν θα χρειάζεται. Προσωπικά θα σας έλεγα, όχι δεν είναι έτσι, διότι στα πλαίσια της αλλαγής των οργανισμών, των νοσοκομείων, η οποία επίσης επίκειται, θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση. Για παράδειγμα, ογκολογική κλινική έχει μόνο το Ποδοσάκι. Παράδειγμα, λέω αυτή τη στιγμή. Οφθαλμολογική κλινική έχει μόνο το Μαμάτσι. Κλινική Ορυλά έχει μόνο το Τάδε Νοσοκομείο. Ορυλογική κλινική έχει μόνο η Φλόρινα. Λέω τώρα παραδείγματα, αλλά χρειάζεται και μελέτες που να παίρνουν υπόψη και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, θα πρέπει να παίρνουν υπόψη και τις αποστάσεις. Χρειάζεται δηλαδή μια σχετική τεκμηρίωση προκειμένου να πάμε σε ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά όχι μόνο διαισθητικά αλλά και εμπειρικά λέω αυτή τη στιγμή ότι αν ήταν στα πράγματα θα ήταν και η κρίση θα είχε αφήσει μικρότερο αποτύπωμα στη Δυτική Μακεδονία στο δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας αν ήταν έτσι σχεδιασμένα αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν είπαν ότι θα γίνουν διασυνδεόμενα τα δύο νοσοκομεία, αυτό κατάλαβα. Ότι θα αποφάσιζε ένας διοικητής με 5 συμβούλους και 10 γιατρούς που γνωρίζουν καλά και τα δύο νοσοκομεία και τις κλινικές, να κάνουμε μία συνένωση δυνάμεων. Ναι, αλλά δεν έγινε αυτή η συνένωση ποτέ, διότι αν δείτε τους οργανισμούς των δύο νοσοκομείων, το μόνο κοινό που έχουν τα δύο νοσοκομεία είναι ο υποφαινόμενος και το διοικητικό συμβούλιο. Ενώ θα έπρεπε να έχουν ένα διευθυντή παθολογικής κλινικής με 2 τμήματα, τμήμα Α, τμήμα Β. Έναν διευθυντή, για παράδειγμα, ένα διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, ένα τμήμα προμηθειών, ένα τμήμα πληροφορικής, μία τεχνική υπηρεσία, μία οικονομική υπηρεσία. Ένα τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η κοινή λογική. Η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Πέρα από το γεγονός ότι έχουν γίνει και διάφορα σφάλματα, προφανώς δηλαδή δεν υπήρξε κατάλληλη μελέτη όταν αλλάξαν αυτοί οι οργανισμοί. Μπορεί να ήταν και οι μνημονιακές υποχρεώσεις αυτές, δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βλέπεις ένα εικονίδιο στον οργανισμό του νοσοκομείου που να λέει ΤΕΠ Ποδοσακίου και να στον ίδιο οργανισμό να μην βλέπεις οργανικές θέσεις. Να βλέπεις δηλαδή το τμήμα χωρίς γιατρούς, χωρίς τη δυνατότητα να έχεις γιατρούς να το υποστηρίξουν. Και άλλα τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά. Λίγο στο κασίδι το κεφάλι μου κάνει αυτό όλο. Δεν ξέρω τώρα πώς σας κάνει εσάς. Εμένα μου φαίνεται τελείως ανορθολογικό. Δηλαδή, διασυνδεμένο νοσοκομείο σημαίνει για μένα πλήρης ενοποίηση όλων των υπηρεσιών. Πλήρης. Και σε σχετισμό δυνάμεων. Πλήρης. Και κοιτάξτε να δείτε ποιο θα ήταν το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή ξέρει όλος ο κόσμος ότι υπάρχει μια κουλτούρα αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο πόλεις. Ξεκινούσε από το ποδόσφαιρο παλιότερα και καταλήξει όλα τα επίπεδα. Και η πολιτική μεταξύ τους αντιπαρετήθενται και οι δήμοι και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ποδοσφαιρικές ομάδες και τα νοσοκομεία κτλ. Αυτά τα εισπράττω εγώ καθημερινά. Είναι μια στραβλή κουλτούρα, είναι μια αρνητική παράδοση. Εάν τα νοσοκομεία ήταν συνενωμένα με τον τρόπο που είπα πριν, θα δημιουργούνται μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή θέλω να πω, ο Κοζανίτης διευθυντής της κλινικής Ορυλά θα πήγαινε συχνά και στην Τολεμαϊδα. Θα έβλεπε και εκεί τα προβλήματα. Και ο αντίστοιχος γιατρός διευθυντής Τολεμαϊδιώτης θα ερχόταν να δει και την κλινική του στην Κοζάνη και θα είπε ο χρέος να καλύψει εφημεριακά αλλά και τουρκικά και να πραγματοποιήσει πραγματικές πράξεις και στα δύο σημεία. Και θα έχει γνώση και των αναγκαιοτήτων. Και άρα θα έκανε και μια πολύ περισσότερο ορθολογική κατανομή πόρων. Πέρα από τον εξοπλισμό, ξέρετε,
που μπορεί εδώ να είναι αξιοποίητος και χρειάζεται την πνευμαίδα, είναι στην πνευμαίδα αξιοποίητο και χρειάζεται το βοζάνι. Αυτή η όσμωση γενικότερα, επομένως και στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στις υποδομές, κυρίως στις υλικοτεχνικές υποδομές, κυρίως στον βιωτικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να δείξει κάποια πράγματα και εισπράττει άρνηση, διότι δεν υπάρχει πληροφόρηση και κυρίως δεν υπάρχει η κουλτούρα. Εκείνο το οποίο κυριαρχεί είναι η αντιπαράθεση, είναι τεράστιο λάθος κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσεγγίζουμε τα πράγματα πια σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν έχετε παράπονα στο Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Δικτά? Όχι, κανένα. Ίσα-ίσα τις αποφάσεις τις περισσότερες φορές τις παίρνουμε για παράπονα, για αντιπαράθεση. Τι να καταλάβω. Τα διοικητικά μας συμβούλια είναι ανοιχτά. Έχουν και οι γιατροί, διευθυντές και εκφράζουν την άποψή τους. Δηλαδή, κάθε φορά που συζητάμε ένα θέμα που έχει να κάνει μία κλινική, προφανώς, φωνάζουμε και τον αντίστοιχο διοικητή. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου για να ακουστεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εισηγούνται από τη δική τους σκοπιά, έχουν φυσική παρουσία στα διοικητικά συμβούλια, εκφράζουν τις απόψεις τους. Αλλά νομίζω ότι όποιον να ρωτήσετε, αυτή η αντιπαλότητα είναι διάκειται. Πρέπει να ξεπεραστεί επιτέλους, διότι νομίζω ότι έχει αρχαϊκά χαρακτηριστικά, δεν είναι σωστή προσέγγιση. Για μένα επιστρέφουμε στην ρίση κοινή λογική. Κοινή λογική. Εντάξει. Και για να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο και να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας προέκυψε, έχετε είστε διοικητή των δύο νοσοκομείων, σας προέκυψε και μια φλόρινα στα μέσα της θητείας. Και το ΚΕΦΙΑΠ. Και το ΚΕΦΙΑΠ. Το οποίο είναι παράρτημα της Φλόρινας ουσιαστικά. Ανήκει στη Φλόρινα, στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Έχοντας λοιπόν μια εικόνα και για την κατάσταση της Φλόρινας, νομίζω ότι το νοσοκομείο εκεί υπάρχει, λειτουργεί. Λειτουργεί, αλλά υπάρχουν και εκεί προβλήματα πολύ περισσότερα. Μεγάλα, τεράστια. Εκεί το παράδοξο στη Φλόρινα είναι ότι έχει επάρκειες νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό, τολμώ να πω. Είναι πλήρως τηλεχωμένο. Έχει προβλήματα με τους γιατρούς. Με την προσέλευση γιατρών. Θεωρείτε άμα κυρίως, θέλουν οι γιατροί να έρθουν. Και κυρίως την προσέλευση γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Μα όταν ξέρει ο άλλος και βλέπει το κήρυξε ότι θα είναι ο μόνος που θα πάει, ο μόνος ουρολόγος. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει την ουρολογική, τυχαίο το παράδειγμα. Δεν θα πάει. Ξέρετε ότι θα πρέπει να περνάει εκεί. Κοιτάξτε, αυτό ισχύει, ισχύει γενικώς. Δηλαδή, όπου υπάρχουν τμήματα υποστηλεχωμένα, μειώνεται και η προσέλευση. Είναι λογικό αυτό και κυρίως σου λέει τι θα πω. Είμαστε αρκετά ψηλά. Θα πάω να κάνω να λάβω το ρίσκο της ιατρικής πράξης χωρίς υποστήριξη μόνος μου, ενδεχομένως μαζί με κάποιον άλλο, να είναι θέματα. Αυτά τα οποία πραγματικά. Άρα, τώρα που έχετε έτσι μια μεγαλύτερη εικόνα, από πιο ψηλά. Φαντάζομαι ότι και στην Καστοριά και στα Γραμμένα τα ξέρετε τα προβλήματα. Ναι, συζητάμε με τους διοικητές. Θα προτείνατε στο Υπουργείο μία διοίκηση και για τα πέντε? Κοιτάξτε, μία διοίκηση δεν είναι απαραίτητο να είναι και για τα πέντε, με την έννοια ότι ένας διοικητής πρέπει να έχει φυσική παρουσία σε έναν χώρο. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, τα προβλήματα λύνονται πολύ περισσότερο αποτελεσματικά όταν τα συζητάς με τους ανθρώπους που εμπλέκονται και τα χειρίες επί τόπου. Γιατί θα ήμουν ευτυχής αν ήμουν διοικητής σαν νοσοκομείο. Σε ένα. Θα ήμουν δηλαδή 14 ώρες, 15 ώρες εδώ, όσες χρειαζόταν και θα είχα πλήρη εποπτεία. Τώρα μοιράζεστε σε τρία. Και πλήρη εικόνα και ενδεχομένως και πλήρες σχέδιο για το πώς θα μπορούσα με τον δικό μου τρόπο, σε συνεργασία με τους συναδέλφους εδώ, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους κάθε άλλο εμπλεκόμενο για το πώς ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μετακριστούμε τα πράγματα. Τώρα, έχοντας προσωπικά μιλώντας τρία καρπούζια στην ίδια μασκάλη, κακά τα ψέματα, και αυτό είναι θέμα κοινής λογικής, τέσσερις υποδομές, υποβαθμίζεται η δική μου παρουσία και στις τέσσερις δομές. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει δηλαδή. Βέβαια, εδώ έχω την καλή τύχη να έχω αναπληρωτές, Κοζάνη και Πτωλεμαίδα. Επομένως, μεγάλος φόρτος εργασίας που μου αναλογεί, αναλαμβάνεται από τους αναπληρωτές. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στη Φλόρινα, δεν συμβαίνει το ίδιο στο Αμίντιο. Είναι και οι μετακινήσεις, δύο χρόνους που απαιτείται. Είναι και ένα μυαλό το οποίο δεν είναι το μυαλό του νέου, του Μέγα Ναπολέοντα, για να μπορεί να χειρίζεται τα πληροφορίες που έρχονται με τόσο μεγάλη συχνότητα και μάλιστα ασυσχέτες μία με την άλλη. Δεν είναι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα θέμα, με την ιατρική υπηρεσία μόνο. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή τώρα να δεχτεί ένα τηλέφωνο με τεχνική υπηρεσία της Φλόρινας. Μετά να έχεις ένα πρόβλημα με τον αξονικό τομογράφο εδώ, μετά να έχεις ένα πρόβλημα ιατρικό στην Πτωλεμαίδα, το τέταρτο πρόβλημα να είναι πρόβλημα σε σχέση με μια μετακίνηση, άρα πρέπει να μιλήσεις με την τρίτη ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού κτλ. Δηλαδή και οι πληροφορίες έρχονται μία μετά την άλλη
και δεν είναι του ιδίου περιεχομένου ως τίτλος, δηλαδή, ως... αυτό είναι θέμα, φυσικά. Κύριε Σπύρη, για να κάνουμε και μια πάσα για το επόμενο μέρος, τα παράπονα, στον υπουργό σας. Και όταν λέω στον υπουργό σας, έχω πλήρη επίγνωση, διότι ΣΥΡΙΖΑ είστε, ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα θα σας απαντήσω μετά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Στο παλιό πτυνολογικό είμαστε, κύριε Φωτήτη. Δεν το χρησιμοποιείτε αυτό, έτσι μου είπαν εδώ οι συνεργάτες σας. Ναι. Θα αρχίσουν να το αξιοποιούν όμως. Ορίστε. Υπάρχει σχέδιο και για αυτό, για να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Εντάξει, να αλλά είναι δεν είναι. Ο χώρος, αλλά προφανώς όχι ναι. Το. Ναι, ναι. Είναι παλιό. Παλιό. Μάλιστα. Όλα αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος για τα κακό κείμενα. Αφήσαμε ένα ερώτημα απάντητο σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Εκεί σας πάω. Καταρχήν να σας πω. Το κύριο κοιτάπατε. Τα λέτε. Καταρχήν, κάθε διοικητής έχει υποχρέωση να εφαρμόζει την όποια πολιτική πορεύεται από το όποιο Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι θέμα είσαι ΣΥΡΙΖΑΟΣ, δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑΟΣ. Είναι η υπαλληλική υποχρέωση αυτό κατά την άποψή μου. Είμαστε υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι οι διοικητές. Το θέμα είναι ότι αν ένας διοικητής δεν συμφωνεί με μια συγκεκριμένη πολιτική, τότε μπορεί να βάλει το χεράκι του και είτε να την εμποδίσει, είτε να την αλλοιώσει, είτε να την καταστατηγήσει, είτε να την προσανατολίσει αλλού, σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Το γεγονός ότι εγώ είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ασπάζομαι τις βασικές κατευθύνσεις, αυτό βοηθάει και εμένα ως άτομο, ενώ συνδυσιακά, αλλά θέλω να πιστεύω και τους προϊσταμένους που βρίσκονται πάνω από εμένα, ενώ δηλαδή την Τρίτη είπε και του Υπουργείου. Γίνομαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Η δωρεάν, απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη προσέλευση των ανθρώπων στα δημόσια συστήματα υγείας, ανεξάρτητα από φύλο, από ηλικία, από θρησκευτικές πεπιθήσεις, από χρώμα, ή... δεν έχει καμία σημασία. Όλοι έχουν δικαίωμα. Αυτό είναι μια πολύ βασική κατεύθυνση. Έχει αυτό είναι άρθρο του Συντάγματος. Δεν είναι κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χιωτήρη. Κοιτάξτε, να δείτε. Σας προφορώ ότι πριν από 2 χρόνια ερχόντουσαν στα τακτικά εξωτερικά γιατροί και πληρώνανε 5 ευρώ. Σας πληροφορώ ότι μέχρι και πρόσφατα υπήρχαν νοσοκομεία και κάποιες διοικήσεις ενδεχομένως που λέγανε «Α, ότι εσύ είσαι ανασφάλιστος». Δεν υπάρχει ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν άμκα και να δέχονται δωρεάν παροχές υγείας. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, εγώ συμφωνώ με τη λίστα χειρουργείου, ώστε να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες για το πώς προσέρχονται οι άνθρωποι στο σύστημα για να χειρουργηθούν με προτεραιότητες φυσικά. Για να ξέρει ο καθένας αν έχει παραβιαστεί η προτεραιότητα, γιατί έχει παραβιαστεί, να υπάρχει μια επαρκή θεολόγηση. Συμφωνώ με μια υπηρεσία η οποία θα δέχεται τα παράπονα των πολιτών και η οποία θα πρέπει να είναι στη συνέχεια καλά, δεδομένη και συγκεκριμένη. Υπάρχει. Υπάρχει. Λειτουργεί, βεβαίως. Κύριε Φωτήτη, μας βλέπει κόσμος. Ναι. Αν ξέρατε στο κανάλι πόσα τηλέφωνα για γκρίνιες ως επιτοπλίστων αιτιολογημένες. Έχω ακούσει για τη λειτουργία και του Μαμάτσου και του Μποδοσάριου και άλλων νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ζούμε στην ίδια πόλη. Αν περπατήσουμε μαζί στον πεζόδρομο της Κοζάνης και γκρίνιες τα ακούσατε και παράπονα. Μα φυσικά, λίμωνο τα ακούω, τα ακούω καθημερινά. Έτσι, τουλάχιστον ξέρω ότι. Τα ακούω καθημερινά. Έχουμε το ίδιο κοιτάξτε, να ξέρετε όμως το εξής. Αρκετά παράπονα είναι απολύτως δικαιολογημένα. Έτσι. Το σύστημα ενδεχομένως σε κάποια από αυτά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Οπότε είναι δικαιολογημένο και το σύστημα τότε. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν έρθει κάποιος και πει, είναι δυνατόν εγώ να κάνω εγχείρηση καταράκτη μετά από ένα πεντάμινο, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά με το υπάρχον δυναμικό που έχουμε και την υπάρχουσα κλινική και με βάση το γεγονός ότι εξυπηρετεί, όπως είπαμε και πριν, το σύνολο σχεδόν της Δυτικής Μακεδονίας, αυτή η χρόνια αναμονής, άρα καθήκον της δίκης εκεί είναι τι θα κάνει προκειμένου να στελεχώσει περισσότερο την κλινική έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερο ο κόσμος. Ωραία. Παράπονα μπορεί να υπάρχουν τα βράδια διότι λόγω της υποστελέχωσης του νοσηλευτικού προσωπικού χτυπάει το κουδουνάκι κινδύνου και αργεί να εμφανιστεί νοσηλεύθερη διότι ενδεχομένως είναι επισκοπημένη κάπου αλλού. Δικαιολογημένο το παράπονο. Δικαιολογημένο και δεν ξέρω πώς να υπάρξει όμως και η ανταπόκριση. Υπάρχουν όμως και κάποια παράπονα
Το οποίο είναι τελείως παράλογο. Εντάξει, ασχολείται. Δηλαδή, προφανώς. Ήρθε κάποιος κύριος προχθές και μου λέει το εξής: κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να κάνω εγχείρηση τάδε. Και έχω πληρώσει, έχω εργαστεί 40 χρόνια, έχω κάνει, έχω ράνει κτλ. Πρέπει να την κάνω οπωσδήποτε την άλλη εβδομάδα. Λέω: δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να σκεπαιδίσουμε, κύριε. Αυτό είναι ένα παράλογο παράπονο. Εμείς πάντως, ως φυσική παρουσία. Λογικό είναι, ανεφάρμοστο είναι. Είναι ανεφάρμοστο, εντάξει. Παράλογο δεν είναι. Όταν όντως πλήρωσε την ασφάλιση τόσα χρόνια και θέλει σε μια βοήθεια. Παράλογο είναι. Είναι παράλογο, διότι μερικές φορές αυτή η χρόνια αναμονής είναι και στα καλύτερα συστήματα. Για παράδειγμα, αυτά των σκανδιναβικών χωρών. Με αυτή την έννοια, παράλογο. Δεν μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει στη Σουηδία ή στην Νορβηγία να το έχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τέτοια. Στην Νορβηγία υπάρχουν και άλλα που εμείς έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουμε. Υπάρχουν και τέτοια. Μην okay. Να μην το γενικεύσουμε. Μην το γενικεύσουμε. Δεν συγκρίνουμε τις δύο χώρες στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής. Εγώ τώρα είμαστε αρκετά πίσω. Είναι αυτό. Στο πολλάκι τα λέτε. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω συχνή επαφή με τους υπουργούς. Συχνά πυκνά πηγαίνουμε, κατεβαίνουμε στην Αθήνα, συζητάμε, έχουμε να διευθετήσουμε ένα σκασμό θέματα. Συνήθως κατεβαίνουμε κάτω για εξοικειμένους λόγους. Δεν είναι να σηκώνει κάθε φορά το τηλέφωνο όποιος διοικητής και να απασχολεί τον υπουργό. Διότι τι θα έκανε ο υπουργός, δηλαδή θα μπορούσε να ασχοληθεί να διαβάσει ένα έγγραφο. Αν ήταν συνέχεια. Υπάρχει μια διοικητική ιεραρχία. Ξέρετε, τα συζητάω πάρα πολύ συχνά με την ηγεσία της, τι της είπε, και αυτή είναι η παλική υποχρέωση να τα συζητάω. Και από εκεί πέρα η ηγεσία της, τι της είπε, μεταφέρει αυτά τα γενικότερα χαρακτήρα προβλήματα ή τα προβλήματα στρατηγικής, αν θέλετε. Και τις αιτιάσεις και τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των διοικητών τα μεταφέρει αυτά προς τους υπουργούς. Η σχέση σας με τον κύριο Πολάκη ανεξαρτήτως Μαμαρτσίου, ποια είναι, ποια ήταν, το γνωρίζατε από πριν λόγω ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εγώ σας θυμάμαι. Εντάξει, κοιτάξτε, οι άνθρωποι δραστηριοποιούνταν σε άλλους τομείς, σε άλλους χώρους. Δεν το γνωρίζατε, δεν κακό. Όχι φυσικά, όχι φυσικά, ναι, άλλη μόνο. Με τον υφυπουργό. Είχατε προσωπική σχέση ποτέ. Υπουργός είναι ο κύριος Ξανθός. Ο κύριος Πολάκης είναι ναι. Όχι, ο κύριος Ξανθός είχατε καλύτερη σχέση. Γνωριστήκαμε με την ευκαιρία της τοποθέτησής μου στη διοίκηση αυτού του νοσοκομείου. Μάλιστα. Τώρα, εγώ πρέπει να γίνω. Απλά λίγο ναι. Μία μικρή παρέτηση να πω. Ναι. Για το τμήμα προάσπισης των δικαιωμάτων λεπτών υγείας, mm-hmm. που είναι υποφορτισμένο με το να αποδέχεται τα παράπονα των πολιτών. Mm-hmm. Κάθε φορά που υπάρχει ένα παράπονο, είτε προφορικό και έχει έρθει σε γνώση της διοίκησης, είτε γραπτό. Εμείς ενεργοποιούμε αυτή την κοινωνική υπηρεσία προκειμένου να αξιολογήσει τα πραγματικά περιστατικά και κάθε φορά που χρειάζεται να απαντήσουμε εγγράφως το κάνουμε. Άρα δεν θέλω να πω, παρά το γεγονός ότι είναι λίγο υποστηλεχωμένη αυτή η υπηρεσία, ότι της δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Χωρίς και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία άπτονται της γενικότερης πολιτικής ή στρατηγικής, τα οποία εγώ ασπάζομαι απολύτως. Έτσι για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα ΣΥΡΙΖΑ με ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ όμως. Να σας πω ένα πράγμα για να το κλείσω από τη δικιά μου τη μεριά, αν μου επιτρέπετε, και συγγνώμη για τη διακοπή. Εάν μου λέγανε μία άλλη κυβέρνηση ότι για ένα χρονικό διάστημα θα παραμείνεις διοικητής προκειμένου να σε αντικαταστήσουμε ή προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή σου. Και έβλεπα πράγματα εκπορευόμενα ως πολιτικές με τα οποία θα διαφωνούσα συνειδησιακά, θα παρετούμε την επόμενη μέρα. Και αυτά έχουν να κάνουν το δικό μου αξιολογικό και ηθικό υπόβαθρο, αν θέλετε. Το καταλαβαίνετε? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Κι όμως. Θέλω να μου πείτε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, τι θα σας έκανε να παρετηθείτε με μια απέναντι. Αν μου λέγανε ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να μετακινήσεις αυτή την νοσηλεύθερη, την πας από εδώ εκεί, παρά το γεγονός ότι αυτή η νοσηλεύθερη και 2 χρόνια μόνο στο σύστημα, εν είδη ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης. Δεν το δεχόμαστε. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι ποτέ δεν χτύπησε το κινητό σας για ρουσφέτη. Έχουν χτυπήσει, αλλά προσπαθώ να εξετάζω μόνο τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν μια τέτοια αντιμετώπιση και άλλες περιπτώσεις που, εν πάση περιπτώσει, ή άλλες προτροπές που αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα κόστος. Αλλά είμαι εξαιρετικά φιδωλός στο να κάνω τέτοιου είδους κινήσεις. Δεν τις κάνω για μένα προσωπικά, για συγγενικά πρόσωπα. Μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Δεν τις κάνω γενικά. Γιατί δεν τις κάνω γενικά? Διότι θέλω να ακούω τα συλλογικά όργανα, τα όποια συλλογικά όργανα και τους όποιους ανθρώπους στο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας, τι λένε κάθε φορά που κάνω μια ενέργεια. Διότι αυτό που κάνω εγώ αυθαίρετα, χωρίς να ρωτήσω κανέναν, μπορεί να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο συνολικότερο σύστημα.
Αυτή είναι η προσέγγιση. Όταν και για να κλείσουμε αυτό το θέμα, τα παράπονα. Ένας διοικητής δεν είναι για να τα σφάζει όλα, τα μακρώνω όλα. Ένας διοικητής είναι καλός όταν είναι σε θέση να φιλτράρει τα προβλήματα σε ένα κατώτερο επίπεδο και επίσης είναι πάρα πολύ καλός όταν είναι σε θέση να αναδείξει από τον καθέναν ό,τι καλύτερο έχει. Mm. Είναι δηλαδή κατά βάση διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, πρωτίστως και συνέχεια όλα τα υπόλοιπα. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, όταν είναι πολύ έρθουν στο κανάλι και πιστέψτε με, παίρνουν πολύ για να κάνουν παράπονα για τη λειτουργία μιας νοσηλεύτριας, ενός γιατρού, ενδεχομένως γιατί αργούν να τους βάλουν σε χειρουργείο, γιατί πήγα στο νοσοκομείο και έλειπε η Γάζα. Πιστέψτε με, έχω πάρα πολλά δεν κάθε μέρα και το ξέρετε εντάξει, αυτό. Τώρα αυτά τα λένε τώρα. Εντάξει. Μπορεί να μην υπάρχει στο μαμάτσο, μπορεί να υπάρχει σε ένα κέντρο υγείας έλλειψη. Έχει να κάνει με το σύστημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε μια ζωή την ασφάλισή του για να έρθει η ώρα και να κάνει μια εγχείρηση σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα, το ξέρετε. Και όταν τους λες, το κατάλαβα το παράπονο, πήγατε στην υπηρεσία για να γράψετε το παράπονό σας και να κινηθεί αρμοδίως, ξέρετε τι μου απαντούν, ξέρετε, το έχετε ακούσει. Ότι δεν θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Ναι, σιγά. Τζάμπα και άμα το κάνω, τζάμπα θα ασχοληθούν. Δεν είναι έτσι. Απαντητικές επιστολές σε παράπονα έχουν σταλεί πάρα πολλές. Δεν μου λέει τίποτα με η κοινωνική υπηρεσία έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολλές φορές. Θέμα είναι αν όντως υπάρχει ένα κακό σκηνικό. Παράπονα τα οποία μπορούσαν, μάλλον είχαν να κάνουν με υποθέσεις που μπορούσαν να διευθετούν, διευθετήθηκαν με την εμπλοκή πολλών, με τηλέφωνα, με συνεννόηση, με συζητήσεις. Εντάξει, τώρα για τις γάζες, για τα συντόνια και όλα τα σχετικά, μην τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά και σε φάρμακα. Και σε κέντρα υγείας. Για τα κέντρα υγείας δεν γνωρίζω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι δεν έχω εικόνα. Αλλά στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, εάν κάποιος είπε σε μία νοσηλεύτρια τι γάζες είναι αυτές που φέρνετε, αυτές είναι για πέταμα και αυτή στα νεύρα της εξαιτίας του γεγονότος ότι κάνουν, είπαμε και μία πολύ σκληρή δουλειά και πολύ απότεινη δουλειά, του είπε ότι αν δεν σου αρέσουν, πήγαινε στο φαρμακείο απ' έξω και πάρει τις δικές σου και αυτό το έχουμε. Ας πούμε, μεταβιβάσει στην κοινωνία ως πληροφορία ότι δεν έχουν ούτε γάζες εκεί που πάτε, ξέρετε, σας πρότεινα να κάνετε. Να στηθείτε απ' έξω μια ημέρα και να ρωτάτε όποιον βγαίνει. Θέλετε να το κάνουμε μαζί, στη λέξη εκπομπής, με την κάμερα μπροστά. Όχι, μα σε με. Κοιτάξτε, θα είμαι ένας στατικός παράγοντας εγώ. Θα το κάνω μόνο. Όλοι θα λένε τα καλύτερα επί παρουσία του διοικητή. Θα το κάνετε εξαπίνης, θα έρθετε μία μέρα, μία ώρα μη προγραμματισμένη, αλλά θα ρωτήσετε τους πάντες. Θα κάνω κάλο. Για να είναι το δείγμα ασφαλές στατιστικά. Λοιπόν, δηλαδή, αν ρωτήσετε μόνο τους αγανακτισμένους. Όχι, ποια, και εγώ πώς θα τους ξέρω, κύριε Σωτηρίδη, φαίνονται. Υπάρχουν άνθρωποι. Όταν ο άλλος γέννησε και έχει το μωρέ στην καλιά και φεύγει το νοσοκομείο, προφανώς όλα καλά. Όχι. Δεν διαβάζουμε κάθε μέρα στα site και χωρίς και χωρίς μωράκια στην αγκαλιά, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν ευχαριστημένοι και υπάρχουν και άνθρωποι που βγαίνουν δυσαρεστημένοι. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Να τους ρωτάτε όλους. Τώρα που μας ακούει ο κόσμος, να παίρνετε τηλέφωνο και να καταγράφω και τα αιτήματα της δυσαρεστημένης του ΤΣΕ και θα σας το στείλω σε ένα φάκελο όλο αυτό, σε ένα email για να μου πείτε τι καταλάβατε εσείς, τι καταλάβα και εγώ. Τώρα θα γίνω αποδέκτης ερωτημάτων από τους πολίτες. Όχι βέβαια. Όχι, θα μπορούσα. Είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Αν υπάρξει ερώτημα, μπορώ αύριο μεθαύριο να σας το θέσω. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ζωντανά στον αέρα, που μαγνητοσκοπείτε και είναι κατανοητό. Θα σας μεταφέρω όμως και τα ερωτήματα και τα ευχαριστώ και τα μπράβο και την αγανάκτηση. Νομίζω πως αυτό θα ήταν χρήσιμο και για τους δυο μας, κυρίως για εσάς. Να υπηρετήσετε την αλήθεια, δημοσιογράφος είστε. Έτσι. Να υπηρετήσω και μια άλλη αλήθεια που μου είπαν κάτι και μου το είπαν δημόσια σε εκπομπή. Δεν αντιδράσατε, δέχομαι ότι ενδεχομένως να μην το έχετε ακούσει, αλλά μου το έχουν πει έτσι και λίγο σε αγωνία, όχι απαραίτητα μπροστά από την κάμερα. Υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν 7 πτυχία και έχουν πάρει εξειδίκευση στην διαχείριση μονάδων υγείας. Και αυτό σπούδασαν. Οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή είναι στην δουλειά και ο Σιωτήδης είναι διοικητής 2 νοσοκομείων. Και μου το είπαν και στην κάμερα αυτό. Μάλιστα. Και δεν τα ακούτε και πρώτη φορά από μένα. Αλλά σίγουρα χρειάζομαι απάντηση. Και να σας πω κάτι. Βγάλετε τον εαυτό σας από το κάδρο. Νομίζω ότι στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας σήμερα και παλαιότερα, δεν λέω, δεν είχε κάνει δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιλέγονταν κατά ανάγκη άνθρωποι που το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα.
Η ιστορία έχει δείξει ότι αυτές τις θέσεις τις καλύπτουν οι μέτεροι. Και το ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχετε εσείς κρυφό, το έχετε σημαία τόσα χρόνια. Προσέξτε λιγάκι. Είναι μια ερώτηση που απαιτεί κατά την άποψή μου μια λίγο σύνθετη απάντηση. Η χώρα μπορεί να έχει υπουργούς, πρωθυπουργούς, ανθρώπους σε κέρια σημασίας θέσεις, οι οποίοι να έχουν και σε γνωστικά αντικείμενα ή σε πολιτικές που έχουν να κάνουν με περιοχές που δεν είχαν σχέση ποτέ με το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Θα μου πείτε ότι αυτοί μπορεί να είναι εκλεγμένοι, αλλά μπορεί να είναι και διορισμένοι μερικές φορές. Για παράδειγμα, Γενική Γραμματεία του Υπουργείου. Ωραία. Ένα το κρατούμε. Διότι εν διάφορε περιπτώσει θα μπορούσε κάποιο να πει πώ είναι δυνατόν και βάζει τον γεννηματά, τον συγχωρεμένο, τον αείμνηστο Υπουργό Υγεία που έχει φτιάξει το ΕΣΥ, ενώ αυτό ήταν πολιτικό μπένικο. Τι σχέση έχει με τα θέματα υγεία. Άρα λοιπόν, ω αιτίαση δεν ευσταθήκε πάρα πολύ. Να σα θυμίσω επίση ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ένας εκ των διοικητών ή των διευθυντών της ΔΕΗ ήταν μεγαλοστέλεχος πολυεθνικής της Coca-Cola και ανέλαβε τη ΔΕΗ Ελλάδας. Coca-Cola, ΔΕΗ. Προσέξτε, αναψυκτικά ενέργεια. Επιχείρηση. Όπως θα το βλέπουμε. Λοιπόν, τρίτο. Είτε μιλάμε για οργάνωση συστημάτων υγείας, είτε μιλάμε για οργάνωση συστημάτων παραγωγής ενέργειας, είτε μιλάμε για οργάνωση άλλων δραστηριοτήτων, οι βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ή οι βασικές αρχές στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού παραμένουν αλλιώτες. Εκλογές θα γίνουν τώρα, γιατί εσείς είστε και στο ΣΥΡΙΖΑ... Απλό μέλος. Απλό μέλος, αλλά από τα δυναμικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνουν εκλογές ή όχι, άποψή μου δεν πρέπει να γίνουν. Στο περιθώριο αυτής της κουβέντας μας, αφού έχουμε χρόνο, θα ξαναγυρίσουμε στα του νοσοκομείου. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτά τα χρόνια της διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά περιμένατε εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ θυμάμαι στη ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εγώ σας ξέρω προφανώς και πολύ παλαιότερα, έτσι. Είσαστε ΣΥΡΙΖΑ από φοιτητής. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ όταν ήμουν φοιτητής. Ήταν συνασπισμός, εντάξει. Όταν ήμουν φοιτητής ήταν το ΚΚΕ εσωτερικού. Στη συνέχεια την ΕΡΑ, μετά τον την ΕΡΑ. Εσείς εκεί. Εγώ ήμουνα διαχρονικά ΚΚΕ εσωτερικού ΕΡΑ. Ναι. ΣΥΜ και τελευταία ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικό μέλος. Λοιπόν, ωραία. Πώς τα βλέπετε τώρα, χωρίς φίλτρα? Αυτό περιμένετε εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, με δεδομένες συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή, στην πολιτική του, κάποια ουτοπικά χαρακτηριστικά, πίστευε ότι υπάρχει ένας ευνοϊκός σχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη και αλλού και ότι εκείνα τα εύλογα, λογικά, απολύτως δίκαια και κοινωνικά ευαίσθητα, τα οποία προτάσει ως πολιτική, θα βρουν ευήκοα ότα, θα υπάρξουν συμμαχίες και επομένως θα υπάρξει μια διαφορετική πολιτική, διότι αποδεδειγμένα και διαστόματος των πιο επισήμων στελεχών από το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο, αυτή η πολιτική που εφαρμόστηκε σε σχέση με τα μνημόνια ήταν απολύτως καταστροφική. Και αυτό αποδεικνύεται βέβαια από τα στατιστικά στοιχεία. Με τα παλιά μνημόνια και με τα σημερινά που υπέγραψε ο Τσίπρας? Όλα τα μνημόνια είναι. Όλα τα μνημόνια θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά κατά την άποψή μου. Να είναι μνημόνια, να είναι περιοριστική όρη. Αλλά αν υπήρχαν άλλες πολιτικές ή άλλο υπόβαθρο πολιτικό από πίσω, θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Το τελευταίο το μνημόνιο που έχετε. Ένα παράδειγμα να σας πω. Η απαγόρευση εξόδων κεφαλαίου από τη χώρα θα έπρεπε να υπάρξει από το 2010. Θα συμφωνήσω. Δεν θα έπρεπε να αφήσουμε να γίνονται capital controls. Βεβαίως. Για να υπάρξει περιορισμός όπως αυτό. Και άλλα ένα πολλά. Από τα πρώτα μέτρα. Και άλλα πολλά. Διότι φύγανε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και άλλα πολλά τα οποία πολλά. Δεν είναι τώρα λόγο συζητάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσει εκείνη την ουτοπική, θα έλεγα, περίοδο, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν οι συμμαχίες, μετά αναγκάστηκε από το πραγμάτων η πολιτική ηγεσία να βρεθεί πρώτου διλήμματος. Ή άτακτη έξοδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή προσαρμογή με ό,τι καταφέρουμε να περισσώσουμε. Φαίνεται ότι η δεύτερη προσέγγιση μας έχει οδηγήσει σε πιο ήπιες επιπτώσεις σε σχέση με το πρώτο, διότι αν συνέβαινε το πρώτο και δύο χρόνια θα είμαστε χάλια. Να το συζητάμε. Δηλαδή έξοδος από την Ευρώπη, μάλλον από την Ευρωπαϊκή, από την. Πείτε εδώ, και την περίοδο.
από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την περίοδο και ενδεχομένως και υιοθέτηση του δικού σου νομίσματος κτλ. Για 2 ή 3 χρόνια θα ήταν εξαιρετικά επώδυνη. Μακάρι να το κάνουμε και μακάρι να μπορούσαμε να αντέξουμε. Λόγω που φάμε ότι η κοινωνία θα έδειχνε απεραστική διάθεση για 15-20 μέρες, ένα μήνα, 2-3 μήνες. Θα τα καίγαμε όλα. Και μετά θα πέφτανε πάνω στους πολιτικούς που πήραν αυτή την απόφαση, διότι ήταν ηλίθιοι, ήταν τέτοιοι, ήταν ηλίθιοι κτλ. Η προσέγγιση λοιπόν που υιοθετήθηκε ήταν, οδήγησε σε μέτρα με ένα λιγότερο ήπια. Φαίνεται ότι διάφορα πράγματα τα οποία διαπραγματευτήκαμε τα κατακτήσαμε. Φαίνεται ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ενώπιν της εξόδου από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2009. Εκλογές, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να γίνουν, διότι αυξάνοντας τους βαθμούς ελευθερίας μετά την έξοδο του 2018 και του 2019, θα έχεις ένα χρόνο περιθώριο μέχρι να τελειώσει η συνταγματική προθεσμία να κάνεις πολιτική, άλλουδες πολιτική. Και ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη αυτή τη χώρα, αυτή τη στιγμή η χώρα που είμαι σε φάση διαπραγμάτευση, δεν είναι και του χρέους, να μπει στη δύναμη των εκλογών, θα ήταν αυτό καταστροφικό. Και όσοι το προτείνουν αυτό, κατά την άποψή μου, σκέφτονται ιδιωτελώς, με τους οποίους κάποια άλλη έκπληση. Σκέφτονται το κομματικό συμφέρον, δεν σκέφτονται το συμφέρον της χώρας. Το κομματικό δεν τα άλλα που θα μου πείτε τώρα ως αντίλογο, μα και εσείς τα ίδια κάνατε. Ναι, θα σας το πω. Εκείνα τα οποία κάνανε αυτοί, σε σχέση με τις προβλέψεις, πρέπει να δείτε τι προβλέψεις κάνανε. Τι προβλέψεις κάνανε το 2013-2014 για το 2015 που δεν ήταν στα πράγματα, 2016-2017-2018. Από οικονομική άποψη, εάν το πρώτο που είπα ήταν ουτοπία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα. Εάν καταφέραμε εν τέλει να το πετύχουμε αυτό το οποίο προβλέπανε, θα ήταν οι αιρμοί ευτυχισμένοι και ο κόσμος πάντη στοιχείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που προτείνω. Σύμφωνα με τη Δημοκρατία. Δεν μπορείς δηλαδή. Να είχαμε αποφασίσει όλο το καινούριο μνημόνιο που υπογράφτηκε από τα δικά σας. Δεν μπορείς δηλαδή να λες. Όμως θα ανοίξει τις αγορές πολύ μεγάλε. Δεν μπορείς δηλαδή να λες. Α, εμείς είχαμε προβλέψει για παράδειγμα ανάπτυξη 1,2 και εσείς πετύχατε ανάπτυξη 0,8. Άρα είχατε μία υστέρηση κατά 0,4. Διότι το ένα είναι πρόβλεψη, το άλλο είναι απολογιστικό στοιχείο. Διότι αν και δείτε, η αντιπολιτευτική και η αντιπολιτευτική, τέλος πάντων πολιτική και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν είναι πάντα προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκρίνουν εκείνο το οποίο έγινε με εκείνο το οποίο θα γινόταν. Δεν είναι έτσι όμως. Τώρα το ότι δεν απαντώ δεν σημαίνει ότι απλώς κόβω την κουβέντα, ακριβώς επειδή θα φύγουμε αλλού. Επειδή μου βγήκε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Απλώς εμένα σε ενεργά ξέρετε να μου βγήκε. Δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να είναι μεταπτυχιακός ασφαιτητής. Και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να είναι. Μόνο που και τους δύο προορίζουμε και ο ένας είναι ενεργεία πρωθυπουργός. Και ο καθένας και εγώ θα μπορούσε να είναι. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής είτε στον κύριο Κύρκο, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Μητσοτάκη ή στη σύζυγο του κυρίου Πρωθυπουργού. Α, βεβαίως. Και πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μου, διότι έχω μάθει ότι είναι εξαιρετική καθηγήτρια. Ναι, βεβαίως, έγινε προσπάθεια. Ναι. Κύριε Χιωτητή. Θα βάλετε για βουλευτής, μου λένε εμένα. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Δεν ισχύει. Τίποτα, με τίποτα. Με τίποτα. Θα βάλετε για κάτι άλλο. Σε αυτή την περίπτωση προτιμώ να δίνω χώρο στην Έγινε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, περιφέρεια, δήμο. Αυτό δεν το ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα περιφέρεια, τι για αξίωμα. Ναι. Ως περιφερειακός σύμβουλος ή ως δημοτικός σύμβουλος. Τι εννοείται. Δηλαδή για επικεφαλής να το αποκλείσουμε. Για επικεφαλής δεν υπάρχει περίπτωση. Για κανένα παιδιό. Για κανένα. Γιατί θεωρείτε πως είναι κατηλημμένες θέσεις από καρυπηδίου ανίδια τη στιγμή. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ο δικός μου κύκλος στην πολιτική. Α, δεν σας αφορά. Σε σχέση με τη διεκδίκηση τέτοιου είδους αξιωμάτων. Θα μπορούσα όμως κάλλιστα. Επειδή μάθαμε να λειτουργούμε και συλλογικά, εάν μου ζητηθεί να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος. Θα δεχόμασταν να είστε σε μετά κάθε από περίπτωση. Διευθυντής δύο νοσοκομείων να είστε σε δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Κοζάνης, ας γιατί πούμε. Όχι. Ρωτώ. Γιατί όχι. Δηλαδή το να είσαι διοικητής είναι τιμή, το να είσαι διοικητικός δημοτικός σύμβουλος είναι προσβολή. Προσβολή σε καμία περίπτωση και δεν είπα από τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε, η ζωή σε όλα τα πράγματα κάνει αυτή την καμπύλη, ξέρετε. Ναι, έχει τα ups και τα downs. Έτσι. Δηλαδή κορυφώνεται κάποια στιγμή σε όλα και σιγά σιγά πέφτει και είναι σωστό να πέφτει για να δίνουμε χώρο και στη νέα γενιά. Αλλά για το τι
θεωρώ σαν επιλείψιμο να υπάρχει μια κριτική, σαν και καλά κάποιος ο οποίος έχει πάρει πτυχίο και επειδή είναι δικό μου πρόσωπο, να τον κάνουμε διοικητή. Και στο ερώτημα... Πολύ σας πείραξε αυτό. Με πείραξε. Στο ερώτημα, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει μεταπτυχιακό στη διοίκηση συστημάτων υγείας στην περιοχή? Στη δική μας περιοχή, όχι, δεν έχω. Εγώ να σας πω ότι έχουν πάρει πάνω από 100 στη Δυτική Μακεδονία. Πού είναι αυτά τα παιδιά να σας βοηθήσουν να θέσεις, να μάθουν από την εταιρεία σας? Πού είναι αυτά τα παιδιά? Οι θέσεις για τα νοσοκομεία είναι 5. Μεταξύ ισοδυνάμου τι θα κάνουμε, το βάλουμε σε κλήρωση? Για διοικητές μιλάτε? Για διοικητές. Δεν μπορεί να είναι ισοδύναμη. Δεν μπορεί, δηλαδή 100 άτομα όλα κόφτρα ισοδύναμη. Λίγο πολύ. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι επειδή είναι μόνο 5, δεν θα πάρουμε κανένα 1%, θα πάρουμε από άλλο καλάθι? Όχι, αν πάρουμε ένα από τους 100. Να πούμε και κάτι λογικό τώρα. Αν πάρουμε ένα από τους 100 με το επιχείρημα ότι έχει αυτό το πτυχίο, το μεταπτυχιακό στα συστήματα υγείας, και δεν πάρουμε κάποιον από τους υπόλοιπους 99, τότε θα υπάρχει δυσαρεσία. Γιατί πήρατε αυτόν και δεν πήρατε τον άλλον? Αυτό θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Άρα τι, εκεί προσέγγιση. Συγγνώμη, το ίδιο δεν ισχύει και για τον όποιο γιατρό και την όποια νοσηλεύτρια επιλέγετε εδώ πέρα. Έναν θα πάρετε για μία θέση. Αυτό ισχύει και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Κυρία, θέλω να σας τονίσω ότι δεν είναι το μοναδικό κριτήριο το πτυχίο που κατέχει κάποιος για να κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά. Χρειάζονται πολλά και πολύ περισσότερα από αυτό. Σας το λέω και σε κάθε. Και ως δάσκαλος, με διόντου δασκάλου και χωρίς να έχω καμία επιθυμία να απαξιώσω τα πτυχία. Τότε μην παίρνετε. Καταλάβατε. Παιδιά που έχουν τελειώσει ιατρική. Θέλω να σας πω το εξής. Για γιατρούς, κύριε. Θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να σας πω το εξής. Πάρα πολύ απλά. Για να συνοηθούμε για τα πτυχία. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία παίρνει κάποιος υπόψη για να αξιολογήσει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή λογιστές που έχουν τελειώσει ΤΕΗ, για να μην σου πω ΚΑΤΕ. ΤΕΗ και τα λοιπά. Αυτή ήταν η συνέχεια και τα λοιπά. Α, τα πρώην ΤΕΗ. Τα πρώην ΤΕΗ. Δηλαδή πριν από το 1983. Που είναι σε θέση άριστα να ανταποκριθούν στο να κρατήσουν βιβλία τρίτης κατηγορίας για επιχειρήσεις. Και σε πληροφορώ ότι από αυτούς που έχουν πάρει πτυχίο από το ΤΕΗ και δεν έχουν εμπειρία στο αντικείμενο το συγκεκριμένο, δεν είναι ούτε ένας σε θέση να το κάνει. Όταν λοιπόν γεννάτε το δίλημα, ποιο να προσλάβω, έναν που να έχει πτυχίο ή έναν που δεν έχει μεν τέτοιο πτυχίο, αλλά έχει ένα υποδιέστερο πτυχίο, σαφέστατα ο προσανατολισμός και με ωφελημιστικούς όρους να πάρει τον δεύτερο. Τέλειωσα νομίζω, είμαι απολύτως σαφής. Ένα από τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιήσει με ιδιαίτερη βαρύτητα βεβαίως, διότι μιλάμε για πτυχίο, μιλάμε για σπουδές, είναι και αυτό. Χρειάζονται πολλά περισσότερα. Το με βλέπετε από το ύφος ότι δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να συμφωνήσω. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήρθα εδώ για να συμφωνήσουμε. Δεν πρέπει να συμφωνήσω όλα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μάθαμε πολλά και για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Μάθαμε πολλά και για τον Γιώργο τον Φιωτίδη. Και αυτό ήταν χρήσιμο. Γιώργο Φιωτίδη έχει πολλές σκοτεινές πλευρές και ο Γιώργος. Για τις μάθητες. Εμείς φωτίσαμε σκοτεινές. Είπαμε πολλά, δεν είπαμε πολλά. Και δεν θέλαμε και τις σκοτεινές. Σκοτεινές με την έννοια ότι. Τυχές που δεν είναι γνωστές. Περιμένω να μου πείτε ποια είναι αυτά τα κέντρα που προσπαθούν να σας πλήξουν. Όχι, δεν πρόκειται, και σας δεν πρόκειται, να ούτε εκτός αέρα. Απλά ήθελα να τονίσω σε σχέση με τα αξιώματα ένα πράγμα που μου επιτρέπετε γιατί είναι κρίσιμη σημασία. Κάθε φορά που θες να βάλεις υποψηφιότητα κάπου, πρέπει να θέτεις αυτή σου τη διάθεση ή εν πάση περιπτώσει αυτή σου τη θέληση στην κρίση μια συλλογικότητα. Όταν είσαι σε μια συλλογικότητα, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΛΙΔΑ, που έχει τοπική οργάνωση, που έχει συνελεύσει κτλ., δεν μπορείς να το ευνοείς αυτό. Δηλαδή, στο ερώτημα, θα βάλετε υποψήφιος αύριο μεθαύριο, βεβαίως προσωπικό είναι να μην θέσω ποτέ υποψηφιότητα, την επιθυμία για υποψηφιότητα. Το αν θα είναι όμως ο οποιοσδήποτε υποψήφιος, πρέπει να μπει στην κρίση ενός ευρύτερου σώματος. Μην τα λέτε αυτά, κύριε Σωτήδη, μην τα λέτε αυτά, διότι δεν ξέρω, κύριο Τιμάνης, σε τι κρίση μπήκε και ο κύριος Θεοφυλακτός. Και σήμερα είναι βουλευτές σας, του ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα λέτε αυτά για τώρα θα ανοίξουμε μια θέλετε δεύτερη κουβέντα. Θέλετε να μιλήσω και για τον κύριο Μομολίδη, γιατί την προηγούμενη φορά πήρα το χρέσμα του ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβω ψήφους περιφερειάρχης. Εσείς που είστε, γεννήσατε το ΣΥΡΙΖΑ της Κοζάνης. Σε ό,τι αφορά... Σας ήσασταν στη συλλογικότητα που ρώτησε ο κύριος Μομολίδης για να κατέβω περιφερειάρχης. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μομολίδη, να σας πω το εξής. Τον εκτιμώ γιατί πολύ. Γιατί και η απάντηση είναι εξαιρετικά σύντομη. Η συλλογικότητα λοιπόν είναι και στήλη χωρίς διαβάθμιση 4 ονόματα στην Αθήνα προς έγκριση. Θα μπορούσε να στείλει διαβάθμιση, να πει θέλω πρώτο τον Τάδε, δεύτερο την Τίνα, τρίτον τον άλλο και ούτω καθεξής. Δεν το έκανε. Δηλαδή ουσιαστικά η συλλογικότητα της Κοζάνης εκχώρησε
τη δυνατότητα στην Αθήνα από τους τέσσερις να επιλέξει έναν. Άρα, αυτό συνέβη και άλλες φορές, άρα, και όχι μόνο στην περίπτωση άρα δεν μας εκλογές, δεν, αλλά και στις εθνικές. Δεν μας επευλήθη από κάτω αυτό. Εμείς τα χειριστήκαμε έτσι τα πράγματα και δώσαμε τέσσερα ονόματα. Άρα και συλλογικότητες. Κάνω και τα λάθη. Και μάλιστα του είπα, φυσικά και κάνω λάθη. Αλλά όλα τα πράγματα. Ήταν λάθος ο κ. Μπουλέτη. Δεν νομίζω ότι ήταν λάθος. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Έχει πολιτική συγκρότηση. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει καλλιτεχνικές ευαισθησίες αυξημένες. Δεν είναι καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Ο άνθρωπος είναι δουλειά του. Ναι, ναι. Και που είναι. τα πρόσθετα και που είναι γνώση του θέματος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Για τους τέσσερις που είναι ένα ύπιο χαρακτήρα. Στον ομό. Ναι. Γράφει τώρα αυτό, στη συνέντευξη του διοικητή του νοσοκομείου. Ναι. Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Δεν είστε μονοδιάστατος. Όχι, θα ήθελα να δεχτώ τέτοιου είδους συζητήσεις, ερωτήσεις μάλλον, στα πλαίσια μιας άλλης συζήτησης, όπου θα μιλάω σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σαν παλιό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σαν εν ενεργεία μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και από τα κορυφαία στην περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω άριστη σχέση με όλους. Και με τον κ. Δημητριάδη και με τον κ. Τζιμάνη και τον κ. Θεοφιλόπουλο. Εντάξει. Πολλές φορές οι σχέσεις διαταράσσονται και με το δε διαταράσσονται επειδή ακριβώς κανένας από εμάς, γιατί ξέρετε οι άνθρωποι έχουν μάθει να λειτουργούν λίγο εγωιστικά. Πρέπει να βάζουμε κάποιες κανόνες και κάποια όρια σε αυτή τη συνεργασία. Δεν μιλάω για το προσωπικό επίπεδο, μιλάω για την επαγγελματική προσέγγιση, τους επαγγελματικούς χειρισμούς και τις επαγγελματικού χαρακτήρα συνεργασίας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Διότι σε ό,τι αφορά το προσωπικό επίπεδο, είμαστε σύντροφοι χρόνια ολόκληρα, είμαστε φίλοι. Είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό για να προσέψω ένας απέναντι στον άλλον. Στις συνεργασίες όμως μερικές φορές υπάρχουν κενά, υπάρχουν δυσλειτουργίες, γιατί δεν βάζουμε τα κατάλληλα πλαίσια. Όταν βάζουμε τα κατάλληλα πλαίσια, τα πράγματα εξελίσσονται εξαιρετικά αρμονικά. Όταν ο καθένας κάνει τα δικά του, ενδεχομένως δηλαδή μερικές φορές αυθαιρετεί, και εγώ πολλές φορές αυθαιρετώ, δηλαδή δεν βάζω κάποια κρίσιμα ζητήματα στη δίνη του διαλόγου, όλοι τα κάνουμε, τότε υπάρχουν προβλήματα. Άρα λοιπόν, ποια είναι η σωστή προσέγγιση, αν είναι ένα θέμα κομματικό, το συζητά στα κομματικά όργανα, αν είναι ένα θέμα που αφορά κάποιες μόνο λειτουργίες, το συζητάτε μεταξύ σας, βρίσκετε κοινούς τόπους και στο βαθμό που έχετε κοινά, πιστεύω προχωράτε μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Στη λειτουργία των νοσοκομείων, αφού ναι. Απέναντι μου έχω τον διοικητή του νοσοκομείου. Ναι. Εγώ δεν σας βλέπω ποτέ μονοδιάστατα, ούτε εσείς ποτέ είχατε τέτοιου είδους κολλήματα. Όχι, δεν έτσι. Ναι. Σας βοηθούν. Βεβαίως. Σας ακούν. Δεν υπήρξε περίπτωση να πάρω τηλέφωνο στους τέσσερις βουλευτές. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω τηλέφωνο στον Δήμαρχο. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω τηλέφωνο στον Περιφερειάκη, τον κύριο Γιανακίδη, τον κύριο Αλεξανδρή, τώρα που είναι υπεύθυνος, και να μην ακούσουν τα αιτήματα ή να συναντηθούμε. Ναι. Με πολύ μεγάλη προσοχή. Και πολλά από αυτά τα αιτήματα, στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν, τα προωθούν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχω παράπονο τη συνεργασία του. Κανένα. Έτσι, από παρεμβάσεις μπορεί να υπάρχουν παράπονα. Τι σημαίνει παρέμβαση? Ρε, παρέμβαση μπορεί να σημαίνει να σου παίρνει ένα τηλέφωνο, όχι βουλευτής αναγκαστικά της Κοζάνης. Α, να σου παίρνει τηλέφωνο τώρα, ξέρω εγώ, βουλευτής των Σερών και σου λέει: γεια σου κύριε διοικητά, είμαι ο Τάδε. Ναι. Είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια νοσηλεύτρια εδώ, πρέπει να με διοικητή τη ΣΕΡΕΣ. Ναι. Κάνει τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το παρέμβαση. Ναι, τώρα. Εμείς ρουσφέτη το λέγαμε παλιά. Α, ρουσφέτη. Αυτό στα πλαίσια του πλατεία προσχέσεω. Παρέμβαση, πήγε να το μυαλό μα. Αυτά προσπαθούμε να τα βρούμε όσο δυνατόν περισσότερο. Τώρα να σα πω κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε μία δαπάνη 100.000 ευρώ για τον περιβάλλοντο χώρο εδώ, mm-hmm. η απόκτηση ενός λαπαροσκοπικού πύργου 136.000 ευρώ, τρία μηχανήματα καινούργια για τη μονάδα τεχνικού νεφρού. Μπορώ εγώ τώρα να βγω παραπονούμενος και στην περιφέρεια. Έκανα ένα αίτημα πριν από 1,5 μήνα και έχει γίνει αποδεκτό. Έκανα ένα αίτημα, πρώτα να σας πω και άλλα παραδείγματα. Έκανα ένα αίτημα στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο εξωτερικός μας τομογράφος έχει χαλάσει. Ναι. Περιμένουμε ένα ανταλλακτικό τη Δευτέρα να επανελειτουργήσει. Να χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΑΠ την απόκτηση εξωτερικού τομογράφου. Ξέρετε ότι είναι. Ανήκει στις κατηγορίες του βιωτικού εξοπλισμού υψηλής σημασίας. Πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο και έγινε αποδεκτό το αίτημα. Παίρνω τηλέφωνο τον βουλευτή Τάδε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν χρειαστεί θα πάρω τηλέφωνο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω κολλήματα ως προς αυτό. Ναι. Εάν χρειαστεί να βοηθώ για τα νοσοκομεία. Και στο βαθμό που αυτός μπορεί να επηρεάσει περισσότερο. Δεν λειτουργούμε για τον εαυτό μας εδώ. Λειτουργούμε για το καλό ενός συστήματος, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Ούτε ο Δήμαρχος
λειτουργεί για τον καλό. Προφανώς. Δεν υπογράφει ναι. το ανταλλακτικό. Ούτε ο βουλευτής θα έλεγα. Οπότε ούτε ο βουλευτής δεν λειτουργεί για την αυτό. Ούτε ο βουλευτής δεν κανένας. Είναι δική σας υποχρέωση να το ζητήσετε και δική τους υποχρέωση να το τρέξουν. Έτσι για να τα πέφτουν και σε ένα πλαίσιο. Άρα λοιπόν που καταλήγουμε συνεργασία, σύμπνοια, συζήτηση, διάλογος, αντιπαραθέσεις χωρίς προσωπικές αιχμές και προσβολές, με ήπιο πολιτισμένο τρόπο, με επιχειρήματα πάντα και πιστεύω ότι αν πάμε έτσι, μπορούμε να πάμε καλά. Εκείνο το οποίο δεν αλλάζει είναι οι ιδεολογικές πεπιθήσεις, ξέρεις, και το αξιακό σύστημα του καθένα. Εκεί, αν με ρωτήσετε εμένα. Και ο καθένας πορεύεται με το δικό του. Ο καθένας ο οποίος έρχεται στο σύστημα υγείας πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του, σε έλεγε με συγχωρείτε πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω και πολύ περισσότερο δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Θα συμφωνήσω κύριε Κιωτήρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς τον παρακολουθήσατε. Είναι πολύ έντονη κουβέντα, αλλά δεν περιμένετε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ η παραμονή στον χώρο, εάν θέλετε να σας προσφέρω ένα καφέ πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.